Εν ώψη λοιπόν επαναληπτικών εκλογών και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ, θα βρίσκεται αύριο εδώ ο σύντροφος ο Κώστας ο Σκανδαλίδης. Θα κάνουμε μια διαδικασία το απόγευμα 8 η ώρα στο κέντρο Φάρος στην Αλικαρνασσό. Θα είναι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ από τον ΟΜΟ. Δεν θα είναι μια απλή ομιλία, θα είναι μια συζήτηση, θα είναι μια συνεργασία. Θα υπάρξουν τραπέζια διαλόγου, θα είναι σε κάθε τέτοιο τραπέζι μια αναδημοτική οργάνωση και δημοτική εκλογική επιτροπή. Θα γίνει μια ουσιαστική δουλειά στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι οι επιτροπές ανασυγκρότησης συγχρόνως είναι και επιτροπές εκλογικού αγώνα. Θα δώσουμε την μάχη μας, θα κινητοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο και τα μέλη μας και τους φίλους και τα στελέχη. Θα ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για τη θέση μας, για το σήμερα και το αύριο και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στο πιο απομακρυσμένο καφενείο. Υπάρχει ένα τέτοιο σχεδιασμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε στο σύντομο χρονικό διάστημα να ενημερώσουμε όλο το λαό. Νομίζω ότι η πρώτη εκλογική διαδικασία ήταν πιο πολύ μια ψήφο διαμαρτυρίας, οργής για πολλά θέματα και αρκετά από αυτά οι πολίτες είχαν δίκιο. Θεωρώ όμως ότι στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ θα ξεκαθαρίσει την πολιτική του θέση για το σήμερα και το αύριο της χώρας. Ο λαός αυτό θα το εκτιμήσει. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια δύναμη εγγύησης ευρωπαϊκής πορείας και προοδευτικής κατεύθυνσης και νομίζω ότι αυτό θα το εκτιμήσει ο λαός.